Είναι μαζί μας. Πολύ καλή εβδομάδα, κύριε Καραγιάννη μου. Πάλι συνεννοηθήκαμε πάλι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εμένα είναι πράσινη. Μα και εμένα, αλλά δεν φαίνεται καλά. Πετρόλ λέγεται, μου είπαν. Ό,τι μου λένε, εγώ λέω εντάξει. Πολύ Να πάω πολύ καλά με αυτά. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη μου, αύριο 8 παρατέταρτο, πρωί-πρωί. Δηλαδή με τον πρώτο καφέ... θα πάτε στον Υπουργό να του θέσετε τις εισηγήσεις σας. Και αυτό γιατί, για να έχουμε μετά Υπουργικό και να έχουμε αποφάσεις αύριο, ανακοινώσεις. Ναι, λόγω της απομόνωσης του Υπουργού τις τελευταίες μέρες, αντιλαμβάνομαι θα είναι η πρώτη του μέρα αύριο εκτός. Της ελευθερίας. Πρωί-πρωί θα πρέπει να γίνει η σύσκεψη σχετικά με τη χαλάρωση των μέτρων και αργότερα ελπίζουμε η έγκριση από το Υπουργικό. Ελπίζετε η έγκριση από το Υπουργικό των χαλαρώσεων που θα θέσετε επιτάπητος. Αυτή ήταν η πρόταση με άλλα λόγια. Για εξηγήστε μου. Σας ακούω και εσάς λίγο μπουκωμένο. Είναι μπουκωμα ή είναι πρωινό ξύπνημα? Όχι, όχι, όχι. Είναι του πρωινού. Λοιπόν, τι έχει δηλαδή το μενού των χαλαρώσεων, κύριε Καραγιάννη μου? Θα ακολουθήσουμε... μου έστειλαν ωραίο μήνυμα για εσάς να σας πω ότι είστε γοητευτικός ό,τι και αν φορέσετε. Έχω να σας πω. Να ευχαριστήσετε την τηλεθεάτρια. Λοιπόν, είδατε, δεν είναι μόνο άσχημα τα σχόλια που παίρνουμε, κύριε Καραγιάννη μου. Ούτε εσείς ούτε εμείς. Παίρνουμε και καλά σχόλια. Καλοδεχούμενα. Πού και πού. Λοιπόν, τι έχει το μενού των χαλαρώσεων? Θα ακολουθήσουμε και εμείς τις άλλες χώρες. Πρέπει να πούμε ότι η επιδημιολογική μας εικόνα τις τελευταίες μέρες έχει δείξει μια πολύ... καλή βελτίωση όσον αφορά και τον αριθμό των κρουσμάτων και τις νοσηλίες και τις διασωληνώσεις. Δυστυχώς οι θάνατοι συμβαίνουν λίγο πιο συχνά. Ελπίζουμε ότι αυτό θα καταλαγιάσει με την πάροδο του χρόνου επίσης. Και έτσι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε, αν μη τι άλλον, στην πρώτον Χριστουγέννων περίοδο με όλες τις χαλαρώσεις που είχαμε τότε και κάτι τι παραπάνω εάν κριθεί αναγκαίο. Εγώ προτίθεμαι να θέσω και το θέμα των νηπιαγωγείων για ακόμα μία φορά, διότι παρόλο τότε έγινε σύσταση για τεστ μία φορά την εβδομάδα, αρκετά νηπιαγωγεία δεν δουλεύουν, διότι έχουν συνέχεια κρούσματα. Και έτσι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα παιδιά αυτά. Δηλαδή να τεθεί ως υποχρεωτικό μία φορά την εβδομάδα να γίνεται ένας έλεγχος. Είτε ως υποχρεωτικό, είτε να μπαίνει και εκεί το test to stay, θα δούμε. Φυσικά πρόκειται για παιδάκια τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα κρατήσεις μακριά το έναν από το άλλον. Έτσι, πολύ. Μετάδοση. Ναι, ναι. Μα δεν έχουν ούτε μονάθρανία ούτε τίποτα. Σε ομαδούλες κάθονται τα παιδάκια στα νηπιαγωγεία. Έχω παιδάκι στο νηπιαγωγείο και ξέρω πώς είναι. Οι αποστάσεις δεν υπάρχουν εκεί. Δεν είναι όπως το δημοτικό σχολείο. Τώρα, όταν λέτε να επιστρέψουμε σε αυτά που είχαμε πριν των γιορτών και κάτι τις παραπάνω, επειδή έχω πάρα πολλές ερωτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, όντως θα περάσουμε σε κάποιες χαλαρώσεις για τα άτομα αυτά? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχα θέσει υπόψη της Επιτροπής πριν 4 εβδομάδες τώρα σχεδόν, όταν μιλούσαμε για την χαλάρωση του μέτρου αυτού για τους 17χρονους και κάτω. Και όπως γνωρίζετε, επάρθηκε η απόφαση ότι τα άτομα αυτά θα μπορούσαν συνοδεία των γονέων τους ανεμβολίαστα να μπαίνουν σε τέτοιους χώρους με τεστ. Και είχα πει τότε εγώ, γιατί όχι και οι μεγαλύτεροι. Και φυσικά η συζήτηση περιστράφηκε γύρω στο γεγονός ότι θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα λίγο ή μάλλον να πείσουμε ακόμα λίγους από τους ενεμβολίαστους να εμβολιαστούν. Θεωρώ ότι επειδή η άφιξη του Novavax στην Κύπρο σχεδόν είναι πρώτων θυρών, το οποίο είναι πρωτεϊνικό σκεύασμα, ελπίζω ότι αυτό το σκεύασμα θα χρησιμοποιηθεί από αυτούς που φοβούνται τα mRNA εμβόλια και δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής. Και είναι η διαφορά του δηλαδή?
Λειτουργεί όπως, δεν είναι mRNA, είναι... Δεν είναι mRNA, είναι πρωτεϊνικών. Mm-hmm. Είναι όπως τα κλασικά, κάποια από τα κλασικά εμβόλια του παρελθόντος, παραδείγματος χάρη αυτών της υπατήτηδας Β, λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Της διφθερίτιδος και του τέτανου είναι πρωτεϊνικά. Επομένως υπάρχει προϊστορία για αυτά και ελπίζω ότι οποιοδήποτε ενδιασμοί θα εξανεμιστούν. Μάλιστα. Άρα όμως θα τεθεί επιτάπητος το θέμα για κάποιες χαλαρώσεις για άτομα άνω των 17 ετών οι οποίοι δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού αύριο. Ελπίζω ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα φέρει ο Υπουργός προς συζήτηση, ανάλογα με τις συζητήσεις του παρελθόντος και αναλόγως των τοποθετήσεων αύριο. Ελπίζω ότι κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε και για αυτά τα άτομα. Μάλιστα. Και αυτό θα ήταν καλό να γίνει όμως σε συνάρτηση με κάποιο τεστ της μέρας. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι είτε τεστ ημέρας είτε τεστ 24 ώρων. Mm-hmm. 24 ή 48 ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Εσείς... Κοιτάξτε, ένας που θέλει να πάει να πιει καφέ δεν θα δώσει 20-25 ευρώ για να κάνει ένα PCR τεστ 48 ώρες προηγουμένως και να του κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Ενώ τουλάχιστον με το... Ένας καφές καβιάρι. Ναι. με χρυσάφιλια. Ναι. Αντιληπτό. Επειδή μας είπατε ότι βλέπετε μία πιο καλή εικόνα για τις νοσηλίες, να το καταλάβω. Βεβαίως, χάσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και μειώθηκαν και οι νοσηλίες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Από εκεί και πέρα, το ποσοστό θετικότητας δεν έχει μειωθεί. Είμαστε στο 2,5 με 3. Άρα, πού ακριβώς είναι η βελτίωση? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ναι, το ποσοστό θετικότητας διακυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των τεστ που γίνονται κάθε μέρα. Σωστό. Δηλαδή, τις τελευταίες δύο μέρες είχαν γίνει μεταξύ 80 και 85.000 και διατηρήθηκε στο 2,5%. Ενώ άλλες μέρες που έγιναν το περισσότερα πέραν των 100.000 είχε πέσει και στο 2,2. Ελπίζω τα σημερινά δεδομένα να είναι τέτοια και πολύ πιο εθαρρυντικά από προηγούμενες Δευτέρες, διότι συνήθως Δευτέρες ανεβαίνουν, γίνονται πολύ πολύ περισσότερα τεστ. Σήμερα θα έχουμε και τα τεστ από τα σχολεία που δεν είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες και ελπίζω ότι και αυτά δεν θα μας πάρουν περισσότερο από τις 2.500. Nice. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω, οι όποιες ανακοινώσεις γίνουν σήμερα, μαζί βεβαίως σε συνάρτηση πάντα με τις δικές σας τις εισηγήσεις, γίνονται με έναν ορίζοντα και την 1η Μαρτίου που ελευθερώνεται περισσότερο και το αεροδρόμιο? Γιατί τώρα θα μου πείτε, δεν γίνεται να τους έχεις όλους ελεύθερους και τους ντόπιους κλεισμένους. Το συζητήσαμε και την Παρασκευή μαζί με τον κύριο Βονιάτη αυτό. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι και η κυβέρνηση θέλει κάπως να αξισορροπήσει την κατάσταση. Ανοίγει ο καιρός, θα έρθουν οι τουρίστες. Αφού θα έρθουν, να τους αφήσουμε να πάνε να φάνε ένα φαγητό εκτός. Γι' αυτό γίνονται και όλα. Φυσικά το θέμα αυτόν τέθει πάλι από εμένα σε μια σύσκεψη που είχαμε κάνει με μέλη του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι ασχολούνται ακριβώς με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είχα πει τότε εγώ ότι πρέπει να υπάρχει αρμονία μεταξύ του τι ισχύει για την διακίνηση των τουριστών και των ντόπιων. Και δεν μπορεί ούτε οι ντόπιοι να είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένοι με διαφορετικά πρωτόκολλα σε οποιοδήποτε χώρο διακινηθούν. Πρέπει να υπάρξει απλοποίηση σε μεγάλο βαθμό, ούτως ώστε να αποφεύγονται και οι καυγάδες μεταξύ εκείνων που θα διακινηθούν και των ιδιοκτητών, διότι δεν θα έχουν τα απαραίτητα δεδομένα όπως προηγουμένως. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτόν ήδη γίνεται, ίσως υπάρξει και μια συζήτηση αύριο, αλλά οπωσδήποτε η επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων, η απλοποίηση τους κτλ. Είναι απόλυτα αναγκαία αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πω ότι αρκετά από τα πρωτόκολλα δεν συμφωνούν
ανάλογα με τον χώρο δραστηριότητας σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να υπάρξει μια απλοποίηση γενικά. Μάλιστα. Και να μην υπάρξουν 300 διευκρινήσεις μετά που να ακολουθούν. Καρναβάλια και Τσικνοπέμπτη, με ρωτάει ο κόσμος. Τι να πω, τα καρναβάλια, σαν να το βλέπω θολό να θα γίνει ο καρνάβαλος Δεν όπως θα το γίνει, αφού θυμούνται. μας το είπε ο Δήμαρχος, ότι καρναβάλια με όπως ήταν παλιά δεν θα γίνει, αλλά μπορεί να γίνουν κάποια πάρτι. Εντάξει, αυτό είναι αν πέσουν αν αυξηθούν μάλλον οι αριθμοί και τα λοιπά και επιτραπεί και ο χώρος, θα γίνει, με προσοχή όμως. Και θα τσικνήσουμε, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, ναι, θα Φαντάζεστε κι δούμε. εσείς, φαντάζεστε κι εσείς. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ανάγκη όντως να απλοποιηθούν τα μέτρα και να χαλαρώσουν τα μέτρα. Από την άλλη, λαμβάνω και την ανησυχία του. Ναι, αλλά ας προσέχει ο καθένας, γιατί παραδείγματα άλλων χωρών που έχουν ανοίξει τελείως μπορεί να φέρουν αντίθετο αποτέλεσμα Ιούνιο-Ιούλιο, που είναι και πολύ κρίσιμη περίοδος. Ακριβώς. Και αναμένουμε κατά ακρίβεια να δούμε τα αποτελέσματα από αυτές τις χώρες, οι οποίες τα έχουν χαλαρώσει εντελώς. Και θα δούμε. Τουλάχιστον και εγώ η χρήση της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους θα ήθελα να διατηρηθεί ακόμα, αλλά για τους εξωτερικούς χώρους νομίζω είναι καιρός να ξανασκεφτούμε αν αυτό είναι αναγκαίο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Καραγιάννη μου. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή συνάντηση αύριο το πρωί.